Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Μόραλ. Είναι μαζί μα ο Δήμαρχο Πειραιά. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα. Καλή σα ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Και σα καλημέρα και στου τηλεθεατές. Να που είστε που καλά. Ποια θητεία ζητάτε από του Πειραιώτε να κάνετε τώρα, Την τρίτη θητεία. Την τρίτη. Την τρίτη θητεία έτσι. Είστε εννιά χρόνια. Είμαστε 9 χρόνια. Είμαστε η μακροβιότερη δημοτική αρχή στην ιστορία τη πόλη του Πειραιά. Και φιλοδοξούμε να κάνουμε άλλη μια θητεία. Θεωρώ ότι με την τρίτη θητεία θα έχουμε νομίζω ολοκληρώσει αυτά που σκεφτόμαστε για τον Πυριατή το 2014 όταν και ξεκινήσαμε. Mm -hmm. ε, τι θεωρείτε το πιο, το πιο εμβληματικό έργο που έχετε κάνει στην πόλη, παρά το γεγονό πρέπει να πούμε ότι έχετε και μια θητεία που ήταν και με το κορονοϊό, ήταν, είχε αυτέ τι δυσκολίε. Δύο θητείε δύσκολε. Η πρώτη εν μέσω σφοδρή οικονομική κρίση, 14-19, η δεύτερη 19-23, εν μέσω mm -hmm. πανδημία, πολέμου, αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εξωγενεί παράγοντε δηλαδή που δεν μα αφήσανε ποτέ να δουλέψουμε περίσπαστο και να επικοινωνουμε στον πειραία. Το πιο βληματικό από αυτά που φαίνονται είναι προφανώ ο πύργο. Μάλιστα. Γιατί ήταν 50 χρόνια ενεργό, το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στη χώρα. Άρα, απλά συμφάνιση και μόνο θέλω να πω ότι ένα ενεργό κτίριο, ένα ερείπιο το οποίο βλέπανε εκατομμύρια κόσμο που διέρχεται από τον πειραία με ανατρέπεται στο πιο σύγχρονο κτίριο τη Ελλάδο, θα έλεγα ότι είναι εμβληματικό. Αλλά για μένα πιο εμβληματικό ή εμβληματικότερο όλων είναι η αισιοδοξία που υπάρχει στον πειραία mm -hmm. Ότι από μια πόλη και πολίτε που υπήρξε μια ισοστρέφεια και ένα κράτημα τη πόλη, πριν υπάρχει μια αισιοδοξία ότι κάτι κινείται, κάτι αλλάζει προ το καλύτερο και ότι έχουμε ένα καλύτερο και παρόν, αλλά και πιο αισιοδοξό μέλλον. Αυτό νομίζω. Και αυτό προήλθε ε, από πέντε-έξι Διαβάζοντα πέντε ναι. ναι. ε, mm -hmm. λίγο τα στοιχεία, είδα ότι έχουν εγκατασταθεί αρκετέ εταιρείε στον Πειραιά πια. Υπάρχει ζήτηση για Airbnb διαμερίσματα. Γενικά υπάρχει, υπάρχει μια κινητικότητα στον ε, λιμάνι. Ναι, αλήθεια. Είναι. εκείνη Εκεί είναι και η διαφωνία μου, αν θέλετε, με τον αντίπαλο μου του ΣΥΡΙΖΑ για αυτέ τι εκλογέ. Mm -hmm. Ότι εγώ δεν είμαι υπέρ της, τη δουλειά μα ώστε να προσελκύουμε ιδιωτικέ επενδύσει οι οποίε θα φέρουν ανάπτυξη θέσει εργασία. Δηλαδή, η δικιά μου λογική είναι ότι το κράτο δεν μπορεί να τα κάνει όλα. <σίλω> η δουλειά μα είναι να δημιουργούμε τι υποδομέ, να δημιουργούμε μια φιλική πολύ <σίλω> καθαρή πολύ λειτουργική πόλη, ώστε να έρχονται, όπω είπατε, οι μεμιδέ, να κάνουν τα ξενοδοχεία του, να κάνουν τι εταιρείε του, να ασχολούνται με το real estate. Αυτό είναι η ανάπτυξη μια πόλη. Δεν μπορεί να φέρει μια δημοτική αρχή μόνη τη ή και ένα κράτο, θα έλεγα, μόνο του, μια ανάπτυξη αν δεν μπει και ο ιδιωτικό τομέα. Η άψη του το αντιπάλου μου είναι τελείω διαφορετική. Και εκεί θα έλεγα ότι είναι η διαφορετική προσέγγιση που έχουμε όσον αφορά τη διοίκηση του Πειραιά. Όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα πάμε λίγο και στα προβλήματα, διότι έχετε συνηθίσει να μα τα λόγια σα, μα έχουν έρθει αρκετά. Είναι τρία, σα τα λέω. Παράπονα για την κίνηση, ειδικά στο κέντρο του Πειραιά, αν θα υπάρξουν αλλαγέ στο λιμάνι και ποιο είναι το νέο εμβληματικό έργο που θα υποσχεθείτε στους πειραιώτε για αυτή την πενταετία. Πρώτα να πω, είναι ευχάριστο να μιλάμε για τα προβλήματα. γιατί Προφανώς, έχουμε, έχουμε, και... Φεύγουμε από τα κλασικά αυτοδιοικητικά γιατί αυτά πάνε καλά. Δεν συζητάμε αν είναι καθαρή πόλη ο Πειραιά, mm -hmm. γιατί είναι μια καθαρή πόλη. Δεν συζητάμε για τα ακριβά δημοτικά τέλη που είχε, γιατί τα έχουμε μειώσει 25%. Mm -hmm. Δεν συζητάμε για αναπλάση, μικρό λίμανο, πύργο για διονύσιο και φτάνουμε να συζητάμε σημαντικά θέματα και προβλήματα που είναι συναρμοδιότητα όμω. Δηλαδή δεν μπορούμε μόνοι μα να λύσουμε το κυκλοφυριακό πρόβλημα. Ήρθε το τραμ, μα ταλαιπώρησε, δεν το θέλαμε, δεν το επιλέξαμε. Παρ' όλα αυτά ήρθε, κάνει μια δουλειά, το υποστηρίζουμε. Ήρθε το μετρό. Διευκολύνανε, διευκολύνανε. Λύ, λύνουν το πρόβλημα Όχι, mm -hmm. παραμένει. Άρα εμεί αυτό που θα πιέσουμε την κυβέρνηση τη σημερινή, όπω κάναμε και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη, mm. να εφητηθεί το έργο αυτό τη υπογείωση των γραμμών του ΙΣΑΠ από το Καραϊσκάκι mm. ως ω το Φάληρο. Δεν αφορά τον Πυρεότη, αφορά 20 εκατομμύρια ανθρώπου που διέρχονται από την πόλη για να ταξιδέψουν με την ακτοπλοεία. Mm. Άρα το κόστο 120 εκατομμυρίων του έργου σε σχέση με τι ωφέλειε είναι ένα φτηνό έργο. Άρα θα πιέσουμε και αν γίνει και αυτό, δεν έχουμε καλή λύση. Το άλλο είναι ο σχεδιασμό, ο κεντρικό. Να δούμε, θα μπορούσε να γίνει ένα νέο σταθμό μετρό τα επόμενα δέκα χρόνια που δεν έγινε λάθο. Στο πρώτο διαμέρισμα, που είναι το πιο πολυπληθέ, έχει δύο μεγάλα νοσοκομεία, Ζάνιο και ναι, Μεταξά, και δεν έχει ούτε ένα σταθμό μετρό. Στάθμευση. Είναι δύσκολο, το ξέρετε καλά, να σκάψουμε γιατί είμαστε αρχαιολογική περιοχή. Πρέπει να κάνουμε πάρκινγκ ανοδομών. Δεν είναι εύκολο, Ψάχνουμε ελεύθερα οικόπεδα, είναι κοστοβόρο. Πιστεύω θα βρούμε λύση την επόμενη πενταετία, τουλάχιστον για δύο mm -hmm. χώρου πάρκινγκ αρκετά σημαντικού και μεγάλου. Και το ερωτηματικό που μου είπατε για μένα είναι δύο πράγματα. Είναι η ανάπτυξη πυραϊκή, η ωραιότερη βόλτα κατά τη γνώμη μου τη και το νέο δημαρχείο στη Ράλιο Σχολή, τώρα που απελευθερώθηκε και λύθηκε το θέμα του δικαστικού μεγάλου που εκκρεμούσε και αυτό για 37 χρόνια, να κάνουμε στη Ράλιο, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο, ένα δημαρχείο που να αντανακλά και στην στήνε στήνε... ιστορία, αλλά και στο μέλλον ε. τη πόλη. Ε, το το δημα... Ε... κάτι. Μην μου φέρετε τη μαυρόγα. έχουμε αγώνα σήμερα, εμεί κρίσιμο. Ε, ναι, ναι, ε, πριν δύο ώρε ήταν μια μαυρόγα να πηδάει. Εγώ είμαι προληπτικό. Ναι, Παίζει ο Ολυμπιακό, είμαι ένα κρίσιμο παιχνίδι. Σα παρακαλώ να μην έχουμε τέτοιε εκπλήξει. Όλοι, όλοι να πάνε καλά, αλλά εγώ ήμουν ενδιαφέρον. Κλείνοντα, κύριε Δήμαρχε, έχετε κάποια αντιδικία με τον Οκανά. Ναι, μεγάλη. Για ποιο λόγο. Μεγάλη. Διότι δείχνει την αδυναμία του κράτου να αντιμετωπίσει εύκολα περιστατικά. Και εκεί εγώ στεναχωριέμαι. Διότι τα δύσκολα είναι σύνθετα. Φωτιέ, mm -hmm. πλημμύρε, όλα αυτά. Ναι. Αλλά μία δομή την οποία ο Δήμαρχο για την Περιφερειάρχη, οι βουλευτέ τη πόλη, ομόφωνε αποφάσει Περιφερειακού Συμβουλίου, Δημοτικού Συμβουλίου. Και καταγγέλνουμε ότι υπάρχει μία δομή η οποία λειτουργεί χωρί αδειοδότηση και εντελώ παράνομα. Μάλιστα. Και δέκα μήνε δεν γίνεται κάτι. Α μα ακούει κάποιο τουλάχιστον έστω τη συγνότητα του Σκάι να παρέμβει ο Υπουργό Υγεία ή ο Υφυπουργό και να δώσουν λύση. Εγώ σήμερα κατέθεσα επόμενη στην προσταμένη τη Αγγελία Εφετών. Για να δούμε. Για να το λύσουμε. Κλείνοντα ευνιά τάκα θέλουμε. Κασελάκη, επειδή τα ξέρετε τη τις κέντρο αριστερά. Το Κασελάκη δεν γνωρίζει τον άνθρωπο να μιλήσει. Μπορεί να είναι αλλά δεν έχω να κάνω κρίση για τον κ. Κασελάκη. Αυτό που χρειάζεται διερεύνηση είναι τι ζητάει η κοινωνία. Αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο. Τι τελικά πιάνει τα πρόσωπα που ζητάει η κοινωνία. Αυτό πρέπει να διερευνήσουμε. Ότι όταν ο Κασελάκη ζούνε ο ε, Σκούτρα Μόλι ή τζούνος, κούτρας, μόρας, ε, Ατζόλου, είναι σημαντικό για το ΣΥΡΙΖΑ και για το πολιτικό αλλά σύστημα, αλλά κυρίω είναι να δούμε τι ζητάει η κοινωνία η οποία πολύ εύκολα σε έναν άνθρωπο που τον ξέρουμε, ένα μήνα όλοι μα έδωσε αυτά τα νούμερα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μόλι. Καλή επιτυχία.